Καλώς σας βρίσκω στην Αγιά. Συναντιόμαστε ξανά μετά από μεγάλους αγώνες από τα αγροτικά μπλόκα. Είμαστε πάντα εδώ μαζί σας, τα μέλη, τα στελέχη του ΚΚΕ, ο βουλευτής Λάρισας, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να πω, μιας και βρίσκομαι σήμερα εδώ σε ένα ιστορικό τόπο, στην Αγιά της Λάρισας, ότι στις 2 εβδομάδες που απομένουν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φτάσει παντού το κάλεσμα του ΚΚΕ και να πέσει τη μέρα των εκλογών το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μέσα στην κάλπη. Και σε αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη, αυτό που κρίνεται για το λαό μας είναι ποια πολιτική δύναμη μπορεί να σταθεί απέναντι σε όποια επόμενη κυβέρνηση, η οποία σας το υπογράφουμε έτσι όπως είναι τα προγράμματα των άλλων κομμάτων και έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα είναι από χέρι πάλι αντιλαϊκή. Όλα τα άλλα κόμματα δυστυχώς βαδίζουν στην ίδια αντιλαϊκή ρότα, γιατί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν το μονόπλευρο προσανατολισμό στην εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων, που τελικά ωφελεί μόνο τους εμποροβιομήχανους, την ώρα που οι αθρώες εισαγωγές που γίνονται προσθέτουν νέες δυσκολίες στη ζωή των αγροτών, υποβαθμίζουν την ποιότητα βασικών ειδών διατροφής του λαού μας. Ψήφισαν όλοι αυτοί μαζί το τρίτο μνημόνιο, με το οποίο κόπηκε η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο κίνησης. Προτάσουν όλοι τους το μονόδρομο της ΚΑΠ, που εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο όσο περνάνε τα χρόνια για τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των αγροτών μας και με την τρέχουσα αναθεώρησή της μάλιστα βάζει ξανά νέα εμπόδια στην επιβίωσή σας. Έχουν διαμορφώσει όλοι αυτοί μαζί έναν ΕΛΓΑ που σας χαρατσώνει και δύσκολα σας αποζημιώνει. Έχουν προσυπογράψει την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία που τελικά την πληρώνει ο ελληνικός λαός αλλά και εσείς οι ίδιοι, η αγροτιά, αφού από το 2014 με δεδομένο ότι η ρώσικη αγορά απορροφούσε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες μήλου, είδατε το εισόδημά σας να συρρυκνώνεται συνεχώς, με τα μήλα να μένουν αδιάθετα ή να πουλούνται σε εξευτελιστικές τιμές στους μεγαλεμπόρους. Κάθε πολιτική επιλογή των άλλων κομμάτων καθορίζεται από συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό από κοινού όλοι αυτοί με την ενεργειακή τους πολιτική, για παράδειγμα, ήδη εδώ και 1,5 χρόνο πληρώνεται 2 και 3 φορές παραπάνω το ηλεκτρικό ρεύμα. Το θεσμικό πλαίσιο με τους πληστηριασμούς που έχουν φτιάξει βγάζει στο σφυρί την κύρια κατοικία, βγάζει στο σφυρί χωράφια, βγάζει στο σφυρί αποθήκες. Όλοι αυτοί δεν υποστήριξαν στη Βουλή τις προτάσεις νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ, τις τροπολογίες επίσης, με μέτρα που στηρίζουν μόνο εσάς, όπως είναι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, όπως είναι η επιδότηση και η κατάργηση της ρήταρας αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύμα και η κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, σε εργαλεία, σε μηχανήματα. Δυστυχώς, αυτό τον αντιλαϊκό δρόμο των άλλων υπηρετούν και οι προτάσεις εκτός από της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ,
αλλά και οι προτάσεις του Βελόπουλου ή του Βαρουφάκη. Φίλες και φίλοι, ποια πολιτική δύναμη λοιπόν μπορεί να σταθεί στο πλάι των αγροτών, στο πλάι του εργαζόμενου λαού, να παλεύει με συνέπεια, με αποφασιστικότητα και μέσα στη Βουλή με προτάσεις νόμου, με τροπολογίες, αλλά και έξω από αυτήν, μέσα στο κίνημα, μέσα στους αγώνες. Ποια δύναμη μπορεί να εμπνεύσει, να οργανώσει την πάλη για να ξεγράψει ο λαός όσα, για να μην ξεγράψει τελικά ο λαός μας όλα όσα έχασε, αλλά και να σκεφτεί, να αποφασίσει ότι αξίζει να πάρει τη θέση του για να μπορέσει να απολαύσει τη ζωή που του αξίζει, τη ζωή που αξίζει στον ίδιο, στην οικογένειά του, στα παιδιά του, ενάντια στην υποταγή, ενάντια στη μυρολατρία. Αυτή η συνεπής, μαχητική, αταλάντευτη πολιτική δύναμη ήταν και είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό στις εκλογές της 21ης του Μάη αυτό που κρίνεται κυρίως είναι πόσο πιο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ, γιατί αυτή θα είναι η πραγματική δύναμη του λαού μας την επόμενη μέρα. Το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις από συμφέροντα των μεγαλεμπόρων, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέσα στην πάλη, δίνοντας με όλες του τις δυνάμεις μαζί σας τη μάχη για μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, με φθηνό αγροτικό ρεύμα, με εξασφάλιση φθηνών μέσων εφοδίων όπως λιπασμάτων, ζωοτροφών και άλλα, με εγγυημένες τιμές στα προϊόντα σας που να καλύπτουν και το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν σε όλους εισόδημα επιβίωσης, για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή, το φυτικό ζωικό κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και από όλες τις νόσους, άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, έργα υποδομής, έργα προστασίας της παραγωγής χωρίς επιβαρύνσεις και τέλη για τον αγρότη. Το ΚΚΕ στήριξε κάθε δίκαιο αίτημά σας μέσα στη Βουλή με αλλεπάλληλες ερωτήσεις, με προτάσεις νόμου, με αναφορές. Το ΚΚΕ δεν θα δώσει στήριξη, δεν θα ανεχθεί καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση που γονατίζει τον αγρότη, που γονατίζει τον εργάτη. Και αυτό είναι η στάση ευθύνης μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Γιατί όποια τέτοια κυβέρνηση από αυτούς και αν προκύψει, θα σας ζητήσει πάλι να κάνετε υπομονή, γιατί η ακρίβεια δεν είναι παροδική όπως λένε. Θα σας ζητήσει να κρυώνει το σπίτι, γιατί η πράσινη, η περιβόητη μετάβαση σημαίνει πανάκριβη ενέργεια, πανάκριβο ρεύμα. Θα σας ζητήσει να μην διαταραχθούν οι δεσμεύσεις με την ΚΑΠ, την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ζητήσει νέες θυσίες για να εξασφαλιστούν τα ματωμένα πλεονάσματα για να αντιμετωπιστεί πάλι, όπως λένε, η νέα οικονομική κρίση που έρχεται από την Αμερική και από μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου ο λαός, φίλες και φίλοι, πήρε την υπόθεση στα χέρια του, όπου ξεπέρασε τις λογικές των λύσεων κάποιων από τα πάνω μόνο, είχε και μικρές αλλά και μεγαλύτερες νίκες. Αυτό το γνωρίζετε εσείς εδώ στην Αγιά πολύ καλά, που από πέρσι τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα δώσατε μεγάλες μάχες για την υπεράσπιση του εισοδήματος μέσα από αγροτικούς συλλόγους, από την Ομοσπονδία της Λάρισας. Μέσα στο τελευταίο εφτάμηνο έγιναν 7 μεγάλα συλλαλητήρια, έγινε μαζική κάθοδος αγροτών στο Υπουργείο, μηχανοκίνητες πορείες, πορείες δεκάδων αυτοκινήτων και εκατοντάδων αγροτών στην περιφέρεια.
έγινε κινητοποίηση καστανοπαραγωγών στον κόβο Γυρτώνης. Έγιναν πανελλαδικές συναντήσεις, διεκδικήσεις, συσκέψεις, συναντήσεις με υπουργούς και τόσα άλλα. Μέσα σε αυτόν τον αγώνα, ασκώντας μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση, καταφέρατε να αποσπάσετε 250 ευρώ αναστρέμα για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος στα μήλα και 150 ευρώ αναστρέμα για τα κάστανα. Καταφέρατε να δοθεί έτσι μια ανάσα τόσο στους αγρότες όσο και στην οικονομική ζωή της Αγιάς. Χρήματα που δεν θα έφταναν ποτέ στα χέρια σας. Δεν σας τα χάρισε κανείς. Τα κατακτήσατε με τη μαζική συμμετοχή σας στους αγώνες, με την ενότητα, με την αποφασιστικότητά σας. Ουσιαστικά δηλαδή το σύνθημα που προβάλλει το ΚΚΕ να πάρετε, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας και ότι ο λαός μόνο μπορεί να σώσει το λαό, βρήκε σπουδαίο αντίκρισμα στην υλοποίηση αυτού του αγώνα που γίνεται και δόθηκε με επίκεντρο την Αγιά το τελευταίο εφτάμηνο. Το ΚΚΕ στήριξε ουσιαστικά το δίκιο αυτού του αγώνα με ερωτήσεις, με επερωτήσεις στη Βουλή. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις που έχετε εσείς αποσπάσει με τον αγώνα σας από την κυβέρνηση και δεν τις έχει ακόμα υλοποιήσει. Και θα κάνουμε, υποσχόμαστε από εδώ, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υλοποιηθούν αυτές. Σε αυτούς όλους τους αγώνες το ΚΚΕ ήταν μπροστά με ανιδιοτέλεια, με μαχητικότητα, γιατί σημαία μας έχουμε το δίκιο του λαού μας, γιατί σε κρίσιμες στιγμές δεν τα διπλώνουμε, γιατί το ΚΚΕ έχει αναλάβει τη μεγάλη ευθύνη να ενώσει όλο το λαό και τους αγώνες, τους λαϊκούς, κάτω από το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο των ριζικών αλλαγών, στο δρόμο της ανατροπής». Για να γίνει ο λαός αφέντης του πλούτου που παράγει, να ζήσει σύμφωνα με τις σημερινές, τις σύγχρονες δυνατότητες της εποχής. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες και στις 21 του Μάη δυνατό κουκουέ για να είστε δυνατοί εσείς, οι οικογένειές σας, να είναι δυνατός ο ελληνικός λαός. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.